Καλώς όρισες στο Βουβού των Έλαφων, μια εκπομπή η οποία έχει ψυχολογική πιο πολύ βάση, κάτι σαν group therapy, κάτι τέτοιο, οπότε να περάσουμε να δούμε το σημερινό μάτς, έτσι ακριβώς όπως το ένιωσε, όπως το έζησε πρώτα απ' όλα ο Παναγιώτης. Δεν χάνουμε σήμερα, σταυρώνουμε δάχτυλα. Φωτιά η έδρα των Ινδιάνων, θυμίζει η Ευρωπαϊκή Αρένα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αν τη συγκρίνεις με τους Wizards, καμία σχέση. Είχε αρκετό noise. 14-32, καλά πάμε. 14-35 με buzzer beater. Τελείωσε το παιχνίδι, δεν υπάρχει ψυχολογία. Μόνο 26 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, ένα από τα καλύτερα από τους Bulls. Και για να κλείσει σχολιασμό του, ο Παναγιώτης λέει ότι όταν είπα ότι δεν χάνουμε με τίποτα, εννοούσαμε περισσότερους πόντους από όσους έχασαν οι Bulls. Να περάσουμε και στους υπόλοιπους. Ο Κωστής λέει ότι τον νύπιαμε. Ο Ελγκρέγκο λέει ότι σταμάτησε να βλέπεις τα πρώτα 5 λεπτά. Αυτό υπερβολικό νομίζω, δεν σταμάτησες, λες ψέματα. Ο Βάσκος λέει ότι ο Ερίκος είχε σήμερα σκατά στα χέρια του να περάσει δε βρίζω. Δε βρίζεις, δεν είναι και τόσο κόμψο όμως. Μπορείς να πεις για προϊόν αφόδευσης ή το πιο ιατρικό κόπρανα. Και επίσης, γιατί μόνο ο Ερίκος, όλοι ήταν απαράδεκτοι σήμερα. Να περάσουμε στα στατιστικά πρώτα απ' όλα των Pacers. Κανείς δεν ξεχώρισε, δεν έχουμε να λέμε ότι χάσαμε από τον Ολαντίπο ή τον έναν ή από τον άλλον. Όλοι μια χαρά παίξανε οι Pacers. Περνάμε σε εμάς. Οι μοναδικοί οι οποίοι είχαν να λένε ότι κάνανε ένα καλό παιχνίδι σήμερα ήταν ο Sterling Brown και ο Kilpatrick. Ο Sterling Brown ευστόχησε σε ό,τι σουτ έκανε, 3 στα 3 τρίποντα, 1 στα 1 δίποντα, 11 πόντους σε 12 λεπτά. Ο Kilpatrick και αυτός είχε ένα τρίποντο, 3 στα 6 field goals. Ναι, Kilpatrick και Sterling Brown ήταν αυτοί οι οποίοι βοήθησαν στο τέλος της τέταρτης περίοδου να συμμαζέψουν λίγο το μάτς. Το φέρανε εκεί με ένα τρίποντο του Sterling Brown στους 9 πόντους στα 50 τόσα δευτερόλεπτα, πολύ αργά όμως. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως βλέπουμε και στο flow, χάθηκε στην πρώτη περίοδο. Το παιχνίδι ήταν κοντά στο σκορ εκεί στα πρώτα λεπτά της πρώτης περίοδου. Από τη μέση όμως αυτής μέχρι και το τέλος της, οι Bucks κόλλησαν με ένα 20-0. Οι Indiana Pacers κατάφεραν να καθαρίσουν το μάτς από το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Ένα άσχημο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε λίγο και τα ομαδικά στατιστικά. Δεν έχει και πολύ νόημα να δούμε τα ομαδικά στατιστικά. Τι να δούμε, ότι κάναμε 18 λάθη. Ότι. Δεν ξέρω. Αυτό που δεν μπορούμε να. Δεν θέλω να δώσω και πολύ βάση εδώ στα ομαδικά στατιστικά, γιατί δεν μπορώ να βρω κάποια ομοιότητα με τα άλλα παιχνίδια στα οποία είχαμε επίσης μια απαράδεκτη εμφάνιση, όπως αυτά με τους Bulls, τα δύο με τους Bulls, όπως αυτό με τους Mavericks και αυτό με τους Jazz. Με τους Bulls δεχτήκαμε περίπου 100 και field goals, εδώ πέρα δεν έγινε το ίδιο με τους Pacers. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, αν εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι για καθαρά συναισθηματικούς ή ιατρικούς λόγους λέμε εντάξει, okay, να μην πάμε στο παρακάτω παιχνίδι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από το τεχνικό τμήμα της ομάδας. Το τεχνικό τμήμα της ομάδας πρέπει να αναλύσει τι ακριβώς έγινε στο πέρα το παιχνίδι, φάση-φάση, να μιλήσει με τους παίχτες, εδώ γιατί τσατίστηκες, εδώ γιατί πήγες να σκοτώσεις τον Ολαντίπο, εδώ γιατί πήρες άλλη μια επιλογή λαθασμένη, De La Vedova γιατί πήγες να δώσεις άλλη oop behind the back, γενικά τι ακριβώς πήγες να κάνεις εκεί χύψη Z, χωρίς να θέλουμε να στοχεύσουμε κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Όλοι εκτός από τον Sterling Brown έχουν να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις του τεχνικού τμήματος. Ναι, έχουμε φτάσει τους 181 subscribers, σαν group therapy τη βλέπω τη φάση. Έχουμε και τέσσερις πάτρονες οι οποίοι δίνουν δολάρια για να τα πάρω εγώ τα δολάρια, να τα δώσω στους Κινέζους και να μου έρθει ένα μικρόφωνο. Κρίμα το βλέπω, γιατί δεν συμμετέχω σαν παραγωγός στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Ένα κρίμα λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος έχει τα κονέ του στην εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι ώστε να πει ότι εδώ έχουμε μια ευκαιρία να παράγουμε κάτι. Τέλος πάντων, σαχλαμάρες λέμε, γιατί και το παιχνίδι δεν μας αφήνει να πούμε κάτι άλλο. Τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι με τους Magic και με τους Warriors εντός έδρας. Warriors, όχι, Warriors. Δεν έχει, γιατί. Warriors. Το φοβό των ελέφων τους λέει Warriors χωρίς γάμα. Εντάξει, έχει κανείς κάποιο θέμα. Όχι.
Ωραία. Τα επόμενα παιχνίδια λοιπόν είναι με τους Magic και τους Warriors. Ναι, δεν θέλω να την προσπεράσουμε έτσι αυτήν εδώ πέρα την ήττα και να πούμε εντάξει, μία στα 82 παιχνίδια ας είναι και άσχημη ημέρα. Όχι, πρέπει να γίνει ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από το τεχνικό τμήμα. Δεν θα ασχοληθώ καν με το τι είπε ο Kid. Δεν ξέρω καν αν είπε κάτι ο Kid. Είπε, δεν είπε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το τεχνικό τμήμα να πιάσει τους παίχτες, να τους μιλήσει, να δούμε τι ακριβώς έφταξε, να αναλύσει τις φάσεις, να μελετήσει film, έτσι το λένε. Αυτά, θα σε δω στο επόμενο επεισόδιο που θα μιλήσουμε για το επόμενο match με τους Magic. Μέχρι τότε, φοβού τον έλαφων.